Και να πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Σάκη Τηλιακό, Δημοτικό Σύμβουλο εντεταλμένο επί των οικονομικών του Δήμου Καλλιμνίων και όχι μόνο βέβαια. Θα κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης με όλες τις ιδιότητες που έχει ο κύριος Τηλιακός. Καλώς ήρθατε, κύριε Τηλιακέ. Καλώς σας βρήκα. Να είμαστε καλά, να έχουμε καταρχήν μια καλή σεζόν, μια και βρισκόμαστε λίγο πριν τη σεζόν και με υγεία να περάσει το καλοκαίρι. Βέβαια, πολύ σωστά. Έρχεται και το Πάσχα, θα έχουμε επισκέπτες, οπότε ακριβώς, ουσιαστικά ναι. Ξεκίνησε η σεζόν. Πολύ ακριβώς. Σωστά το λέτε. Κύριε Τηλιακέ, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιδιότητά σας του Δημοτικού Συμβούλου επί των Οικονομικών του βεβαίως, Δήμου. Βεβαίως. Δεν ξέρω, έχω εδώ ένα έντυπο, στο οποίο καταγράφονται όλα όσα είπε στην πρώτη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος, ο κύριος Γαλουζής. Μας είχε πει βέβαια τότε ότι μέσα από διαδοχικές συνεντεύξεις επιθυμεί να γίνει γνωστό. Θεωρεί ότι δεν έγινε αρκετά γνωστό το έργο της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο ακολουθεί αυτό το μοτίβο και παρουσιάζει και υποψηφίους και αναφέρεται στο έργο της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, στην πρώτη συνέντευξη μας μίλησε ότι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του προγράμματος και των έργων είναι αυτός του εξορθολογισμού των οικονομικών και η αναπτυξιακή προοπτική για το ακριβώς. Δήμο της Καλλίμνου. Ναι. Να μας το αναπτύξετε λίγο αυτό. Ναι, να πούμε το εξής, ότι ο Δήμος είχε διάφορα οικονομικά προβλήματα. Τα οικονομικά προβλήματα είναι δύο ειδών. Είτε έχεις αδυναμία στα έσοδα, δηλαδή δεν εισπράττεις έσοδα, ή δεν σου έρχονται επιχορηγήσεις από τους κεντρικούς πόρους. Και το δεύτερο είναι όταν οι δαπάνες είναι αρκετά μεγάλες. Αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε κατορθώσει είναι να αυξήσουμε τα έσοδά μας βάζοντας και νέα, είτε βάζοντας νέους κωδικούς και αξιοποιώντας πηγές που ήταν έως τώρα αναξιοποιητές, είτε ρυθμίζοντας παλιές υποχρεώσεις οι οποίες έμεναν ενεργές και με αποτέλεσμα αυτών των υποχρεώσεων δεν ερχόντουσαν οι συμπατριώτες μας να πληρώσουν τις επόμενες. Και το άλλο το κομμάτι ήταν να περισταλούν αρκετές δαπάνες από το Δήμο, να υπάρξουν παραδείγματος χάρη στα ασφαλιστήρια των οχημάτων, υπήρξαν μεγάλες εκπτώσεις και έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές. Στα έργα που δημοπρατεί ο Δήμος παίρνει μεγάλες εκπτώσεις, μέσω όρο κυμαίνεται πάνω από τα 20-30% οι εκπτώσεις που έχει στα έργα. Αυτό μας έδωσε ένα πολύ καλύτερο ταμιακό ρευστό και γι' αυτό σήμερα μπορούμε και μιλάμε και λέμε ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να κάνει και την χ και την ψ, ας το πούμε έτσι, ενέργεια ή δαπάνη. Παρόλο που δεν εισέπραξε και το διφοδό. Ναι, να πούμε ότι ναι, ακριβώς. Το διφοδό όταν αναλάβαμε εμείς ναι. Είχε παγώσει. Και όχι μόνο πάγωσε, λόγω της νομοθεσίας που προέκυψε, προβήκαμε και στη διαγραφή κάπου 2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν συμπολίτες μας ως προς το διφοδό. Όμως, σε αντίκρισμα, εντείναμε την πίεση έτσι ώστε όσοι οι συνδημότες μας να καταβάλουν τα δημοτικά τέλη ή τα τέλη χρήσης κάποιου κοινοχρήστου χώρου που πρέπει να πληρώνουν. Δημοπρατήσαμε αρκετά κίνητα σε νέες τιμές και εισπράττονται τα κίνητα αυτά πλέον στην ώρα. Ρυθμίσαμε παλιές υποχρεώσεις ακινήτων που έπρεπε να γίνουν και αυξάνοντας λοιπόν τα έσοδα και μειώνοντας τις δαπάνες έχει πλέον εξορθολογιστεί ο Δήμος. Εδώ αναφέρει ότι έχετε αποπληρώσει και χρέη υποχρεώσει του Δήμου 3.200.000 ευρώ ναι, περίπου. Ναι, σε ασφαλώς. Τι αναφέρεστε? Τα 3 εκατομμύρια αφορούν και υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Έτσι. Υπάρχουν όμως και υποχρεώσεις ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες είχαν ρυθμιστεί, κάποιες από αυτές πλέον έχουν αποπληρωθεί πλήρως, άρα δεν υπάρχουν αυτές, και είναι και τα δάνεια τα οποία πληρώνει ο Δήμος σε ετήσια βάση, δανειακές υποχρεώσεις που υπήρχαν από το παρελθόν. Ένας άλλος πυλώνας που αναφέρεται εδώ είναι η δημιουργία έργων με μελλοντική προοπτική και υπεραξία. Και αναφέρονται εδώ κάποια έργα, ναι. Όπως ας πούμε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, να το αφήσουμε αυτό στη συνέχεια να συζητήσουμε. Ναι, αυτό θα το δούμε στο τέλος γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις. Ναι, ναι, έχουμε διαβάσει ένα δελτίο τύπου, γι' αυτό και εγώ σκέφτηκα ναι. Να το αφήσουμε στο τέλος. Λέει εδώ βελτίωση λιμενικών υποδομών, κατασκευή νέου αεροδρομίου κλπ. Θα μπορούσε να πει κανείς, κύριε Τηλιακέ, όμως ότι αυτά δεν είναι έργα που έχουν γίνει, δηλαδή είναι ένας προγραμματισμός έργων. Να σας πω. Έτσι δεν είναι. Όσο αφορά το αεροδρόμιο, ο Δήμαρχος έχει ξεκινήσει έναν αγώνα έτσι ώστε να υπάρξει ένα νέο αεροδρόμιο.
διότι η όποια επέκταση του υφιστάμενου θα δημιουργήσει μια χίδα πάνη, η οποία όμως δεν θα έχει τα προσδοκόμενα έσοδα, διότι από ό,τι έχω μάθει, ο τύπος του αεροπλάνου που θα μπορεί να έρθει δεν θα αλλάξει με την επέκταση. Άρα και μιλάμε ότι και να γίνει η επέκταση δεν θα έχουμε αυτό το οποίο προσδοκούμε, έτσι, που είναι να έρθει ένας μεγαλύτερος τύπου αεροπλάνου. Και μάλιστα με την επέκταση εξαντλούμε και τα όρια του αεροδρομίου. Άρα η στόχευση του Δημάρχου και το ότι αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες για να εκπονηθεί μια μελέτη για ένα νέο αεροδρόμιο είναι σε μια νέα βάση η τοποθέτηση. Όσο αφορά τώρα το λιμάνι, να πω το εξής, ότι καταρχήν ολοκληρώθηκε το κομμάτι του Βουβάλη, που όταν το αναλάβαμε εμείς ήταν παρατημένο, υπήρχαν τα μπλόκα επάνω και ήταν σε ένα περίεργο καθεστώς, κινδύνευε να χαθεί κιόλας και να μας μείνει έτσι το λιμάνι. Καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε το λιμάνι και σήμερα να το χαιρόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα έχει προχωρήσει η μελέτη των περιβαλλοντικών, έχει ολοκληρωθεί μάλλον η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εξωτερικό λιμάνι και εκκρεμούν τα γεωτεχνικά. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία στα γεωτεχνικά, αφορά κάποιους ρόλους και εσωτερικούς του Δήμου, αλλά υπάρχει πλέον και θέμα πιστώσεως για τα γεωτεχνικά. Όμως θέλω να πω, επειδή δεχόμαστε πολύ κριτική τι γίνεται με το έξω λιμάνι που ξεκίνησε, να πω ότι υπήρξε μια σύμβαση με ένα μελετητή για να κάνει τη μελέτη του έξω λιμένα και υπήρχαν κάποια προβλέψιμα χρήματα μέσα στη μελέτη. Επί θητείας Μπούκη, νομίζω. Τότε. Ξεκίνησε. Επί θητείας, νομίζω ότι την δημοπράτηση την έκανε ο κύριος Διακομιχάλης. Εντάχθηκε επί κύριου Μπούκη και νομίζω δημοπρατήθηκε η μελέτη επί του κυρίου Διακομιχάλη. Ενώ το ποσό της μελέτης ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν κάπου 100.000 ευρώ, δεν κάνω λάθος, μπορεί και παραπάνω. Δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη μέσα τα γεωτεχνικά. Οπότε ουσιαστικά έπρεπε να γίνει και δεύτερη προκήρυξη για το κομμάτι των γεωτεχνικών. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν κάνεις μια τέτοια μεγάλη μελέτη ύψους 100.000 ευρώ, δεν φροντίζεις να είναι και τα γεωτεχνικά μέσα και να είναι ολοκληρωμένη? Γιατί τη σπάς σε δύο? Και ήρθε και κολλήσαμε στο ένα σκέλος. Το ένα σκέλος έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να τελειώσουμε τα γεωτεχνικά. Τα γεωτεχνικά είχαμε κάποια τεχνικά εμπόδια και πέρα από τα τεχνικά εμπόδια που προσπαθούσαμε να παρακάμψουμε, να μην ξεχνάμε ότι είχαμε και την αλλαγή της νομοθεσίας επί των έργων, το 2016, ήρθε να προσθεθούν και πιστώσεις πλέον. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί και το θέμα των πιστώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί το θέμα της πίστωσης. Αυτά τα έργα λοιπόν συμβάλλουν στην ενίσχυση του Λιμενικού Ταμείου κυρίως. Εγώ να θυμίσω το εξής, ότι όταν αναλάβαμε το Λιμενικό Ταμείο είχε γύρω στα, τη μία μέρα όταν αναλάβαμε εμείς είχε γύρω στα 60-70.000 ευρώ και την δεύτερη μέρα, επειδή ήταν υπογεγραμμένα εντάλματα, είχε 20.000 ευρώ το Λιμενικό Ταμείο. Όταν εγώ το παρέδωσα το Λιμενικό Ταμείο είχε ταμιακό δικό του 270.000 ευρώ. Αυτά τα λεφτά δεν τα έκανε έτσι το Λιμενικό Ταμείο, υπήρξαν συντονισμένες δράσεις από εμάς και από τους υπαλλήλους για να αυξηθεί η ρευστότητα του Λιμενικού Ταμείου, διότι υπήρχαν υποχρεώσεις σκαφών που δεν πληρώνανε και ήταν λιμνάζοντες για χρόνια. Αυτές όλες τις περιορίσαμε. Να πάμε παρακάτω, γιατί ο χρόνος φεύγει και είναι πολλά τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα γενικότερα με τα έργα, εσείς είστε ικανοποιημένος, διότι όλα αυτά που βλέπω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή αποτελούν στόχευση, όπως επίσης, όπως είπα πριν και για το αεροδρόμιο, εδώ που λέει για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων, αντιπλημμυρικά έργα κλπ, κατασκευή αποχετευτικών έργων στις τουριστικές περιοχές, με ό,τι έχει γίνει και έχει υλοποιηθεί ή υλοποιείται αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμο. Να σας πω. Εσείς είστε ικανοποιημένος. Βεβαίως, θα σας πω. Μία κριτική που ασκείται προς την παράταξη του Γιάννη του Γαλουζή είναι ότι δεν έκαμε τα έργα τα οποία υποσχέθηκε, τα οποία είπε. Εγώ θα θυμίσω λίγο το εξής. Εμείς αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2014. Με το που αναλάβαμε άρχισε να ανεβαίνει το θέμα του μεταναστευτικού. Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2015, Σεπτέμβριο του 2014 αναλάβαμε, Φεβρουάριο του 2015 έχουμε εκλογές. Αλλάζει η κυβέρνηση και μετά μπαίνουμε σε capital control, αν θυμάστε.
Έκτοτε γίνεται ξανά πάλι τον Αύγουστο εκλογές, άρα σε ένα έτος αντιμετωπίσαμε 2 φορές εκλογές εθνικές, αντιμετωπίσαμε capital control. Εγώ δεν θυμάμαι κάποια δημοτική αρχή, τουλάχιστον όσο χρόνων είμαι εγώ, 43 ετών, να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο των capital controls. Ούτε κι εγώ που είμαι παραπάνω, άρα, εμείς και ωστόσο είχαμε όλα αυτά, όλα τα νησιά, όλη η χώρα τα αντιμετώπισε. Δεν ήταν μόνο ο Δήμος Καλλιμνίων. Κοιτάξτε, και αυτή τη στιγμή στην ΚΟ, αν πάμε στην ΚΟ που είναι ένας μεγάλος Δήμος, με μια τριπλάσια τεχνική υπηρεσία από εμάς, αν θα δείτε τα έργα που έχει κάνει και τα έργα τα οποία εκτελούμε εμείς, περισσότερα εκτελούμε εμείς. Λοιπόν, και ένας Δήμος στην ΚΟ που βρήκε ταμεία γεμάτα, έτσι. Γιατί εμείς δεν βρήκαμε ταμεία γεμάτα. Όταν το λιμενικό ταμείο είχε 20.000 ευρώ μέσα, δεν βρήκε ταμείο γεμάτο. Ο Δήμος είχε κάποιο ποσό, αλλά είχε και πολλές υποχρεώσεις έξω. Και αυτό το ποσό αυτή τη στιγμή έχει διπλασιαστεί. Μάλιστα. Να πω το εξής. Εγώ κάνω το ιστορικό, θα κλείσω με τα έργα. Λοιπόν, θα πω λοιπόν ότι ζήσαμε αυτά. Ζήσαμε το μεταναστευτικό. Έτσι. Και σύν αυτά, το 2016 αλλάζει όλη η νομοθεσία για τα έργα. Και κάνει 6 μήνες να ενεργοποιηθεί η νομοθεσία για τα έργα. Δηλαδή, ό,τι γινόταν με τα έργα πριν το 2016 δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται μετά το 2016. Τι έχουμε πετύχει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, καταρχήν καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε ένα έργο που θεωρείται χαμένο. Ολοκληρώθηκε το Βουβάλι. Πρώτο και κύριο. Δεύτερο, το λιμενικό έργο του Βουβάλι εννοώ. Δεύτερον, εδώ απέναντι οικοδομείται ένα νέο σχολείο, το οποίο καθότανε επί 10-15 χρόνια και ήτανε με τις έρηδες που υπήρχαν μεταξύ των παρατάξεων, είχε ερημώσει. Μιλάω για το Καρπάθιο. Το Καρπάθιο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και θέλω να πιστεύω ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι τελειωμένο και θα παραδοθεί προς χρήση στα παιδιά. Ναι. Στου Βούρου, λίγο πιο κάτω, εκτελείται για πρώτη φορά ο πρώτος βρεφονιπιακό σταθμό. Σύμφωνα με όλα τα πρότυπα που ορίζει για βρεφονιπιακό σταθμό. Επίσης, στο βρεφονιπιακό σταθμό, όταν παραλάβαμε, υπήρχε ένας βρεφονιπιακό σταθμό, αυτός εδώ που είναι εκεί στο Μουσείο του Βουβάλι δίπλα. Λειτουργήσαμε και δεύτερο στο χωριό και τώρα χτίζουμε τον καινούριο βρεφονιπιακό σταθμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, έχουν αποπληρωθεί πάρα πολλές υποχρεώσεις. Προχθές συζήταγα στο Δήμο και μου είπαν από το 1 εκατομμύριο που χρώσταγε η ΙΑΚ πλέον έχει φτάσει στα 200.000 ευρώ να χρωστάει. Άρα απομειώθηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια κατά 800.000 ευρώ το χρέος της ΙΑΚ. Ένα άλλο το οποίο κάναμε είναι, και θα ξεκινήσει σύντομα, είναι ότι εντάξαμε περίπου 2 εκατομμύρια ασφαλτοστρώσεις, το οποίο θα εκτελέσει άμεσα, έχουν υπογραφεί συμβάσεις, απλώς τον καιρό περιμένουν να βελτιωθεί για να ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις. Άλλες 700.000 ευρώ πλακοστρώσεις, εδώ η περιοχή προς το Καπί όλη αυτή θα πλακοστρωθεί. Έτσι. Όλα υπάρχουν, αυτά είναι θετικά και υπάρχουν, τα αναγνωρίζουμε, δεν μπορεί κανείς να πει, ναι, είναι θετικά. Αν και άλλες περιόδους είχαν, θεωρήθηκαν κατακριτέα, προεκλογικά ασφαλτοστρώσεις κλπ, άλλες περιόδους γινόταν προεκλογικός αγώνας πάνω σε αυτά. Ναι, αυτό εδώ το πράγμα δεν είναι από ίδιους πόρους. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει αλλάξει, απλώς δεν ξέρω αν κάποιοι το γνωρίζουν. Παλιά μπορούσε ο καθένας να βάζει στον προϋπολογισμό του Δήμου ό,τι ήθελε, εγγράφοντας ένα έσοδο ότι θα τα εισπράξω. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα αν δεν έχεις έγγραφο του Υπουργείου και τα λεφτά στην τράπεζα, δεν σε αφήνει η αποκεντρωμένη να εγγράψεις πίστοση στον προϋπολογισμό σου. Έτσι. Και αυτά έχουν τρέξει τώρα. Να πω ότι ήδη υπάρχουν τα λεφτά και η μελέτη είναι έτοιμη και θα ανακαινιστεί πλήρως και έχει αργήσει να προκηρυχθεί. Αυτό μπορώ να πω ότι έχει αργήσει να προκηρυχθεί, αλλά βλέπετε είναι τόσα αυτά που τρέχουν αυτή την περίοδο που η τεχνική υπηρεσία αναγκάζεται να πηγαίνει πολλά πράγματα πίσω. Η ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου της Τελέντου. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο έργο που μπορεί να πει κανείς είναι το Δημοτικό Στάδιο, το καινούριο. Υπάρχουν 2.300.000 ευρώ αυτή τη στιγμή σε κωδικό του Υπουργείου Αθλητισμού. Ναι. Ακριβώς. Και περιμένουν εμάς να δημοπρατηθεί το έργο. Ο Δήμος κλείνει το κεφάλαιο να βρει οικόπεδο, γιατί δυστυχώς και ο Δήμος δεν έχει οικόπεδα. Αλλά πέρα από αυτά τα έργα τα οποία φαίνονται, εγώ θα πω ότι υπάρχει ένα έργο μεγάλο που δεν φαίνεται. Και δεν φαίνεται γιατί είναι άειλο. Παραδείγματος χάρη, το ότι μαζέψαμε επιτέλους την περιουσία του Δήμου,
και την καταγράψαμε και πήραμε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και τώρα είναι έτοιμη να πάει και να μπει στο κτηματολόγιο και να εξασφαλιστεί η περιουσιακή κατάσταση του Δήμου. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι έργο, συμφωνώ και εγώ με αυτό. Δεν είναι όμως έργο του Δήμου, κύριε Τηλιακέ, το να λέμε, να καταγράφουμε μέσα στις δικές μας επιτυχίες, ας το πούμε έτσι, και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ναι, το κοινωνικό έτσι, εισόδημα... Το επίδομα, συγγνώμη. Βέβαια, το επίδομα αλληλεγγύης. Θεωρώ ότι αυτό... Εντάξει, το επίδομα αν δεν κάνεις τις διαδικασίες που πρέπει να κάνεις, δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί το επίδομα αλληλεγγύης, όσον αφορά το κομμάτι της. Το επίδομα αλληλεγγύης μπορεί να μην το δίνει ο Δήμος, όμως οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν αναλάβει να διεκπεραιώνουν κάποιες υποθέσεις. Ναι, υπήρξε, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, ναι, υπήρξε και ένας το καπέλο. Υπήρξε ένας μεγάλος συντονισμός και αυτό πρέπει να συγχαρούμε και τις υπηρεσίες του Δήμου, το οποίο συντονισμός έγινε καθαρά σε επίπεδο υπηρεσίας, για να μπορέσουμε να πάρουμε τόσες πολλές αιτήσεις. Επίσης, σε κάποια από αυτά τα προνοιακά που είπατε, εμείς δεν είπαμε ότι τα έδωσε από την τσέπη του Δήμος, όμως τρέχοντας μπήκαμε στους πρώτους. Κάποιοι άλλοι Δήμοι μπήκαν στις δεύτερες και στις τρίτες. Εμείς σε αυτό πολλά δεκτώ, από αυτά δεκτώ. Μπήκαμε στους πρώτους. Επίσης, το ότι εμείς έχουμε κέντρο κοινότητας και το οποίο το τρέξαμε και στην αρχή και το παίρναμε. Και δουλεύει πολύ καλά. Και δουλεύει καλά και πήρε παράταση για άλλα 3 χρόνια. Έχει πάρει παράταση. Έτσι, ή ότι εμείς ήμασταν οι μόνοι που ψηφίσαμε το τομή, το οποίο σε λίγο θα ανοίξει. Γιατί κανείς άλλος δεν το ψήφισε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο εμείς το ψηφίσαμε. Και τώρα θα ανοίξει και είδατε τι έγινε στην ΚΟ. Βεβαίως. Με το Είχαμε θέμα και το του τομή. Εδώ, μας ανέπτυξε τα ωφέλη. Λοιπόν, τώρα θα αναπτυχθεί, θα ανοίξει και εδώ το τομή. Και όταν κάτι είναι καλό, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Λοιπόν, έτσι. Υπήρξαν λοιπόν μία συντονισμένη. Και πάντοτε, ειδικά στην πρόνοια, επειδή είναι και τα πράγματα, ξέρετε, λίγο ευαίσθητα. Ποτέ δεν υπήρξε παρέμβαση πολιτικού μέσα στην πρόνοια. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες πάλι θα μοιραστούν τα αρνιά από το Δήμο που δίνει. Κάθε χρόνο ο Δήμος, εδώ και πολλά χρόνια, δίνει ας πούμε, αυτό το αρνί την Καλοπούλα. Κανείς από τους δικούς μας, ούτε καν ο Δήμαρχος, δεν πάει. Τα μοιράζουν αυστηρά υπάλληλοι. Και κανείς δεν πάει και καλώς. Εκεί. Και καλώς, έτσι πρέπει να ωραία. Γίνεται. Να πάμε και σε άλλα θέματα, κύριε Βεβαίως, γιατί έφυγε ο χρόνος. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε, διότι. Έχει ασκηθεί κριτική όχι στο πρόσωπό σας, αυτό έχει ξεκαθαριστεί από όσους άσκησαν κριτική, στο κομμάτι του τουρισμού αναφέρομαι, επειδή είστε επικεφαλής τώρα στην Επιτροπή Τουρισμού. Λοιπόν, σας έχει ασκηθεί κριτική ότι αυτό που όφιλε η Δημοτική Αρχή να κάνει όσον αφορά την προβολή που είναι υποχρεωμένος να κάνει ένας Δήμος για την Κάλυμνο, δεν έγινε στο βαθμό που θα έπρεπε να έχει γίνει. Ναι. Και όταν λέμε προβολή, αναφερόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Για ένα καλύτερο αναρχητικό φεστιβάλ, για καλύτερη ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, για καλύτερη συγκοινωνία με τα λεωφορεία μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κανείς βέβαια δεν είπε ότι δεν προσπαθήσατε, όμως αυτό θεωρήθηκε ότι δεν είναι αρκετό. Από 3 υποψηφίους, από 3 διαφορετικές παρατάξεις. Ναι. Και μάλιστα και ανθρώπους του τουρισμού, όπως λέγαμε και πριν που συζητούσαμε. Ναι, ναι. Να πω το εξής, ότι εγώ είμαι στο τιμόνι του τουρισμού τον τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο. Όσο αφορά το αναρχητικό φεστιβάλ, επειδή από την αρχή έτυχε λόγω της, το ότι ήμουν στο λιμενικό ταμείο και δίπλα ήταν το τουριστικό γραφείο και είχαμε κάποιες συζητήσεις, επειδή πολλοί μας λένε, μα γιατί να φύγει η North Face και να μην συνεχίσει να είναι ο χορηγός, ας το πούμε, και να διοργανώνει τα φεστιβάλ μας. Να πω ότι έγιναν πολλές επαφές με τις στελέχη της North Face, όμως η North Face είχε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα, είχε πει ότι εγώ το κάνω για 3 χρόνια και αυτό, δεν ενδιαφέρομαι ναι, αυτή την προβολή για παραπάνω. Χρόνια, ναι, έχω δώσει αυτά τα λεφτά, αυτό ήταν το μπάτσμα, αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι εδώ και τέλος. Μέχρι εδώ και τέλος. Έκτοτε έχουν γίνει κρούσεις σε πολλές εταιρείες για να έρθουν να επιχορηγήσουν αυτά. Δυστυχώς δεν έδειξε καμιά το ενδιαφέρον. Οπότε αναγκάστηκε ο Δήμος μέσω της και με την περιφέρεια συνεργαζόμενος και με τοπικούς εδώ φορείς να στηρίξει το φεστιβάλ για να μην χαθεί. Μπορεί να μην είχαμε το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έκανε η North Face, γιατί να ξέρετε ότι το budget της North Face ήταν 200.000 ευρώ ετησίως για το φεστιβάλ. Ο Δήμος Καλυμνίων, μην βλέπετε τώρα που λέμε ότι έχει λεφτά και δίνει, ναι, δεν μπορεί να τότε το δεν είχε αυτό. Λεφτά να σηκώσει αυτό το πράγμα. Έτσι, και ούτε είχε το team αυτό για να σηκώσει αυτό το πράγμα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, καταφέραμε και διατηρήσαμε ένα φεστιβάλ, αν και θέλω να ξέρετε ότι οι συμμετοχές είναι κάθε χρόνο περισσότερες που έχουμε από ορειβάτες.
Όσο αφορά τώρα την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου στον τουρισμό, θα ήθελα να πω ότι εγώ το ξεκαθάρισα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, ότι εμένα δεν είναι σκοπός μου να βγαίνει ο Σάκης ο Τηλιακός ή ο Γιάννης ο Γαλουζής και να κάνει το μάρκετινγκ του τουρισμού, γιατί δεν είμαστε απλά επαγγελματίες. Σκοπός μας ήταν να αναθέσουμε σε εταιρεία αυτό εδώ το πράγμα που θα αναλάβει το μάρκετινγκ, καταρχήν να μας φτιάξει ένα brand name, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα brand name, είμαστε απλώς Δήμος Καλλιμνίου, και να το προωθήσει. Δεν έγινε όμως αυτό, κύριε Τηλιακέ. Δεν έγινε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, είδαμε το ψηφισμένο πρόγραμμα προβολής του 19, να το αναφέρει. Είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Και το 18 ήταν που ήμουν όταν πρώτο ανέλαβα εγώ. Το είχαμε βάλει. Το 18 όμως υπήρξε μια αλληλογραφία με την περιφέρεια για να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση. Επειδή, γιατί με την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια πληρώνει μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, μπορεί να είναι και η καλύτερη στην Ελλάδα ή μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Μου λένε ότι έχουμε ήδη καλύψει το χρόνο μας, θα προσπαθήσουμε να είμαστε και προσπαθήσαμε με την περιφέρεια να δούμε. Αυτό μας πήρε ένα χρόνο και δεν έγινε. Φέτος προχωράμε. Αυτή τη στιγμή προχωράει. Βρισκόμαστε σε αυτό. Εμείς θα είχαμε προχωρήσει ήδη σε πρόσκληση, την κλήρωση του ενδιαφέροντος. Όμως επειδή τελευταία ώρα μας ενημέρωσε μία από τις καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα ότι θέλει να λάβει γνώση, πήραμε ένα δεκαήμερο πίσω και πιστεύω ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε την οριστική απόφαση για το ποιος θα αναλάβει πλέον το brand name και τη διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος στην Κάλυμνο. Αυτό, αν θέλετε, το έχω πει και προσωπικά, ότι θέλω να είναι η προσωπική μου παρακαταθήκη στον τουρισμό. Δηλαδή θέλω να γίνει ένα σωστό brand name και να αναλάβει μια εταιρεία να διαφημίζει το νησί σε ό,τι κυρίως αυτό, σε social media, ίντερνετ και τέτοια που είναι το μέλλον. Κύριε, είστε και επιχειρηματίας άλλωστε και γνωρίζετε πολύ περισσότερα από ότι εγώ. Αυτό όμως δεν αρκεί. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι, να βοηθηθεί και ο επισκέπτης όταν έρχεται, η πρώτη του εικόνα, οι μετακινήσεις του. Κοιτάξτε έτσι. Να δείτε. Να πούμε το εξής. Εγώ θα πω ότι εντάξει, με τα λεωφορεία έχουμε θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα με τα λεωφορεία. Παρότι αποκτήσαμε δύο καινούργια λεωφορεία, παρόλα αυτά, επειδή υπήρξαν πληθώρα ζημιών, δυστυχώς το θέμα των λεωφορείων πάσχουμε. Δεν μπορώ να το πω. Όμως να πω το εξής, ότι μέχρι και το 2015 τα λεωφορεία λειτουργούσαν σε ένα καθεστώς γκρίζο. Από το 2015 και μετά είναι λευκό το καθεστώς των λεωφορείων που λειτουργούν, έτσι. Γιατί η εταιρεία διοδοτήθηκε όπως πρέπει να διοδοτηθεί. Άρα, σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, δέχομαι ότι υπάρχει θέμα, όμως υπάρχουν τεχνικά σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Είναι σωστό ότι το λεωφορείο πρέπει να περνάει στην ώρα του. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στο κομμάτι του ότι δεν δόθηκε παραπάνω έμφαση, δεν ασκήθηκε παραπάνω πίεση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής για περισσότερα ακτοπλοϊκά αλλά και αεροπορικά δρομολόγια. Να πούμε τα ακτοπλοϊκά. Παραλάβαμε και είχαμε 3 δρομολόγια τη βδομάδα και έχουμε 5. Και ξανά είχαμε μετά πάλι λιγότερα και ούτω καθεξής. 4 με 5. Είμαστε κατά 1 με 2 παραπάνω. Γίνονται πιέσεις για παραπάνω, αλλά δυστυχώς όταν έχουμε μια μονοπωλιακή κατάσταση είναι δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε με 5 δρομολόγια. Και η πίεση είναι να παραμείνουμε όλο το χρόνο με τα 5 δρομολόγια αυτά. Έτσι. Όμως, να πούμε ότι όταν παραλάβαμε είχαμε 3 δρομολόγια. Είχαμε ένα λιμάνι που καθότανε, ένα λιμάνι που μας κατηγορούσαν ότι δεν το φτιάξουμε ποτέ για να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως λέγανε. Το φτιάξαμε το λιμάνι και αυτή τη στιγμή έχουμε 5 δρομολόγια. Δηλαδή τώρα το ότι δεν έρχεται η εταιρεία, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Δεν είναι. Εμείς τη δουλειά μας την κάναμε. Και εκεί τρέχαμε να κάνουμε τη δουλειά μας και πόσες λοιπόν, φορές τρέχαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, κάναμε τη δουλειά μας και εντάξει, έχουμε 5 δρομολόγια. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εγώ πιστεύω αν υπάρξει και ανταγωνισμός, θα βελτιωθούν και τα δρομολόγια. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μονοπωλιακές καταστάσεις. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά, θα τα παρακάμψω. Δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι πάνω στο ένα θέμα τουρισμού. Ένα τελευταίο με το τουρισμό είναι να πω το εξής. Ότι άκουσα για τις εκθέσεις. Εγώ είχαμε πει εξ αρχής. Οποιοδήποτε συμμετέχει στην Επιτροπή Τουρισμού θα του καλύψουμε τα έξοδα να πάει σε όποια έκθεση θέλει. 2 χρονιές δηλώνονται εκθέσεις και στο τέλος τις ακυρώνουν. Βρήκαμε ένα πλάγιο τρόπο για να μπορεί να πηγαίνει κάποιος που δεν είναι μέλος της Επιτροπής Τουρισμού στην έκθεση, όμως εκεί όταν φτάσαμε στο τελικό που ήταν να γίνει, γιατί μιλάμε για να πάρει προκαταβολή τα χρήματα αυτός που θα πάει στην έκθεση, είχαμε θέμα στο Δήμο. Ναι, δηλαδή το ο υπάλληλος δεν μπορούσε να βάλει το κεφάλι στον τορβά για να
πάρει ένας ιδιώτης χρήματα να πάει και να γυρίσει. Δεν ήθελε κανένας υπάλληλος να υπογράψει το ένταλμα προπληρωμής. Επίσης, άκουσα κάτι άλλο για φορέα τουρισμού. Φορέα τουρισμού έχουμε παραδώσει καταστατικό στους φορείς. Απάντηση περιμένουμε. 4 χρόνια περιμένουμε απάντηση από τους φορείς για τον φορέα. Και είπαμε, μειοψηφία ο Δήμος του φορέα. Απλώς για ένα χρηματοδοτή. Κύριε Τηλιακή, έχετε δώσει καταστατικό, διότι εγώ στις συζητήσεις που είχα και συγκεκριμένα και με τον κύριο Τσαγκάρη, από ό,τι με είχε ενημερώσει, το είχε πει και εδώ στην εκπομπή μας. Είχε επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο, συζήτησαν κάποια πράγματα. Εκείνος έθεσε το θέμα του φορέα, αλλά δεν έχει κάτι τέτοιο στα χέρια. Εντάξει, όταν θα είναι εδώ ο Δήμαρχος, κάντε του την ερώτηση. Ναι. Όταν θα είναι εδώ ο Δήμαρχος, κάντε του την ερώτηση. Καλώς. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο, λέω και του Πρωτούρη ήταν το πρωτότυπο που μπήκε στο θέμα της συζήτησης. Ο οποίος και μέχρι εκεί. Και να ξέρετε κάτι, η Κάλυμνος έχασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διότι ο Εμπορικός Σύλλογος δεν συνεννούσε να υπογράψει ένα πρόγραμμα τα Open Mall. Ήταν όλα έτοιμα, όλα μιλημένα, μας περιμένανε να καταθέσουμε φάκελο. Όμως για να καταθέσουμε φάκελο θέλαμε την υπογραφή του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία δεν μπήκε ποτέ. Και έχει χάσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δελτίο τύπου, κύριε Τηλιακή, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί και με συγχωρείτε που το λέω αυτό, αλλά έχει βγει δελτίο τύπου και έχουν απαντήσει. Ναι, και τι λένε. Αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και τι, ναι, τι λένε. Θα το βρω το σχετικό. Ότι δεν εμπιστευόντουσαν τον Δήμο για να κάνει την δαπάνη. Όχι. Ναι. Νομίζω ότι περίμεναν κάποιο μελέτη, κάτι περίμεναν το οποίο δεν το έλαβαν ποτέ. Γιατί βγήκε δελτίο τύπου από το επιμελητήριο γι' αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, να το δούμε μόνο το δελτίο τύπου, γιατί εγώ δεν το έχω υπόψη μου. Τι λέει. Στάθηκε εγώ, και όμως... στον κύριο Δήμαρχο. Δεν το έχω τώρα. Συνήθως τα κρατάω όλα, αλλά έφτασα πια σε ένα σημείο να έχω μια στίβα χαρτιά που μπορεί να μου φανούν χρήσιμα. Εγώ ξέρω ότι κόστο το πήρε το πρόγραμμα. Και εγώ ξέρω ότι ο υπουργός μας περίμενε. Όλα ήταν έτοιμα και λοιπόν, έπρεπε να υπογράψει να συνενέσει. Για να είμαι δίκαιη, θα το βρω το δελτίο τύπου, γιατί το έχω και θα έρθω να κάνουμε ρεπορτάζ. Βεβαίως. Έτσι, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε. Πάντως αρνήθηκαν την ευθύνη γι' αυτό και είπαν ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα και ότι κάπου είχαν κολλήσει. Περίμεναν κάτι να λάβουν το οποίο δεν το έλαβαν. Και κοινοποιήθηκε μάλιστα και στον κύριο Πάπο. Την μελέτη την εκπονούσαν γραφεία του Δήμου. Αν ήταν θέμα μελέτης, την μελέτη την αναλάβαινε ο Δήμος. Ο Δήμος δεν είχε όφελος από εκεί. Το όφελος του Δήμου από εκεί ήταν 200.000 ευρώ. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο να κλείσουμε, να πάμε γρήγορα. Όχι, ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Εμείς, και εγώ προσωπικά, κύριε Τηλιακέ, δεν ασχολήθηκα και δεν θέλω να ασχοληθώ με τα εκατέρωθεν δελτία τύπου κλπ. Που έχουν να κάνουν με την πατρότητα της ιδέας. Είναι γεγονός ότι επί Δημαρχίας Γαλουζή υλοποιήθηκε η σχολή, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα με ενδιαφέρει για το νησί μου να στηριχθεί η σχολή και να υποστηριχθεί από όλες τις παρατάξεις. Τώρα, νομίζω πως δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό που γίνεται. Και να πάω στην ουσία της ερώτησής μου. Βλέπω μια εξέλιξη θετική, μια συνάντηση που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και δόθηκαν υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις μάλλον στον Δήμαρχο, λέει, ότι εφόσον οι διαδικασίες που προβλέπονται από το σύστημα εισαγωγής των Πανελληνίων το επιτρέψουν, το τμήμα μηχανικών της ΑΕΝ Καλύμνου θα είναι διαθέσιμο στα μηχανογραφικά και θα λειτουργήσει κανονικά από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι πόσο θετική ακριβώς εξέλιξη το βλέπετε αυτό και πόσο εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά θετική. Διότι υπήρξε σήμερα μία συνάντηση του Δήμαρχου. Ο Δήμαρχος ανέβηκε μόνο για αυτό το λόγο επάνω. Είχε μία συνάντηση με τον κύριο Κουβέλη και με τον κύριο Σαντορινιό στο Υπουργείο και ο στόχος ήταν η σχολή μηχανικών. Φαίνεται ότι πλέον βρίσκεται σε καλό δρόμο και πλέον το Υπουργείο Ναυτιλίας ενεργεί έτσι ώστε να ιδρυθεί η σχολή μηχανικών. Το μόνο που υπάρχει ένα θέμα, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου, είναι κατά πόσο, επειδή είμαστε ήδη σε Απρίλιο μήνα, κατά πόσο αυτό θα μπορεί να μπει στο μηχανογραφικό των Πανελληνίων. Το τμήμα των καπετανέων μας το τμήμα των καπετανέων το συζητάμε, είναι πλέον λυμένο. Θα είναι στο μηχανογραφικό, έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Το τμήμα... μιλάμε μόνο για το τμήμα μηχανικών. Και λέω εγώ τώρα, κύριε Τηλιακέ, έστω ότι αυτό γίνει, που το θέλουμε όλοι, έτσι, το ευχόμαστε όλοι, και μπει στο μηχανογραφικό. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε κόσμο για μηχανικούς, κοιτάξτε, τη στιγμή που χρειάζονται τόσα πολλά χτίρια. Το πρώτο έτος δεν χρειάζονται πολλά. Το πρώτο έτος είναι κυρίως θεωρητικό και μια γνώση υπολογιστών. Που αυτή τη στιγμή οι αίθουσες για να φιλοξενήσουν μόνο πρωτοετής, γιατί και εδώ σταδιακά θα ανεβαίνουν, υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Από εκεί θέμα. Και πέρα όμως θα είμαστε έτοιμοι εμείς με τις υποδομές. Από εκεί και πέρα με τις υποδομές, όπως τρέχει και η σχολή πλειάρχων, αυτή τη στιγμή τρέχει το ΕΣΠΑ
για την σχολή πλοιάρχων και από εκεί θα τρέξει και το ΕΣΠΑ για τη σχολή μηχανικών. Ή να πω ότι πολλά καλύφθηκαν από δωρεές. Έτσι είναι. Από εφοπλιστές, από ενώσεις, από τοπικούς επιχειρηματίες. Ομοίως και με το ξεκίνημα της σχολής των μηχανικών θα υπάρξουν πάλι διάφορες δωρεές. Αλλά νομίζω ότι πλέον το ΕΣΠΑ συγκεκριμενοποιεί αρκετά μεγάλα ποσά για τις σχολές, οπότε θα μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε και να πάρουμε τα κονδύλια που χρειάζονται για τη σχολή μηχανικών. Καλώς, μακάρι. Κλείνοντας με αυτό, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η ίδρυση και της σχολής μηχανικών ουσιαστικά μας κάνει την τέταρτη σχολή πανελλαδικά που θα υπάρχουν στον ίδιο τόπο δύο σχολές εμπορικού ναυτικού, πλοιάρχων και μηχανικών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις που συστεγάζουν και τις δύο. Ο Ασπρόπυργος, η Μηχανιώνα και τα Χανιά. Ολοκληρώνοντας και τη σχολή των μηχανικών, θα είμαστε η τέταρτη σχολή πανελλαδικά που θα έχει διπλή δύο τμήματα, πλοιάρχων και μηχανικών. Και επειδή πολλά ακούστηκαν και για τους πλοιάρχους, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι η σχολή λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Οι πληροφορίες απ' έξω που έρχονται είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχουν παιδιά, καλή μια και μη, που ενδιαφέρονται να έρθουν του χρόνου εδώ να κάνουν το δεύτερο έτος και ήδη σιγά σιγά θεμελιώνεται και πατάει γερά στα πόδια της ήδη. Ωραία. Να ξέρετε ότι σύντομα θα έχουμε και προκήρυξεις για μόνιμο προσωπικό στη σχολή. Καλώς, κύριε Τίλια, και θα με μαλώσουν γιατί σας άφησα παραπάνω σας ένα δεκάλεπτο. Να είστε καλά. Αλλά έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Να κλείσω μόνο λέγοντας ότι θα είμαι υποψήφιος, γιατί δεν το είπαμε. Ναι. Και επειδή έρχονται εκλογές, θα είμαι υποψήφιος τελικά με τον Γιάννη τον Καλουζή. Θέλησαμε δεδομένο, φαίνεται. Γιατί πες, ξεχάσαμε να πούμε και τα δικά μας. Με ενδιαφέρει. Έτσι, να δούμε τι γίνεται αυτό. Εδώ. Ακριβώς. Καλώς, ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Να είστε καλά. Εγώ νομίζω ότι η επιτυχία είναι αυτό το τελευταίο που κλείσαμε, η σχολή μηχανικών. Και όλοι που μαζί. Πλέον έχουμε ήδη και προσπαθούμε να αυξήσουμε το τριτοβάθμιο πλέον ίδρυμα που υπάρχει στο νησί μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.